51ος ορφικός ύμνος. Θυμίαμα και αρώματα νυμφών. Νύμφες του μεγαλόκαρδου ωκεανού οι θυγατέρες, που κατοικίες έχετε στους δρόμους του Σιδάτινους στις γης τα βάθη. Κρυφά που κατοικείτε στα λιβάδια, μες στα λοξά τα μονοπάτια αγνές, που χαίρεστε τα σπήλαια, σας χαίρονται οι κρυψώνες, πλανιέστε στον αέρα. Νύμφες πηγών, γοργόδρομες, με τη δροσιά ντυμένες, στα πόδια ελαφρότατες, που άλλοτε φανερώνεστε, άλλοτε μένετε αφανείς, που ζείτε στις κοιλάδες γεμάτες μάνα. Δάτε πάνω στα βουνά παρέα με τον Πάνα, γεμάτες ενθουσιασμό. Της πέτρας εις γεννήματα, είναι λιγερή η φωνή σας, η βρύσε συν πατρίδα σας και ζείτε μέσα στα δάση. Παρθένες αρωματικές, με τους λευκούς χιτώνες που αποπνέετε ωραίες άβρες. Έχετε σχέση με βοσκούς και των θεριών είστε φίλες και δίνετε όμορφους καρπούς. Χαίρεστε στα περάσματα, είστε απαλές και τρέφετε πολλούς, να αυξηθούν βοηθάτε. Αμαδριάδες κόρες που τα παιχνίδια σας αρέσουνε και στα νερά πατάτε. Νήσιες μανιακές και θεραπευτικές που σας αρέσει η άνοιξη, που με τον βάκχο και την δυο φέρνετε στους θνητούς χαρά. Ελάτε εύθυμες στις ιερές θυσίες και χύστε υγιεινό νερό στις εποχές που βοηθούν να αναπτυχθούν καρποί. Οι νύμφες ήταν κόρες του ωκεανού ή του Δία ή του ποταμού Αχελώου. Συχνά θεωρούνταν θυγατέρες των τοπικών ποταμών. Κατοικούσαν σε σπηλιές όπου περνούσαν τη ζωή τους κλώθοντας και τραγουδώντας ή στην ύπαιθρο, τα δάση και στα νερά. Οι νύμφες Μελιάδες ήταν οι νύμφες των μελιών, των δέντρων και ήταν κόρες του ουρανού που γεννήθηκαν από τις σταγόνες του αίματός του που έπεσαν στη γη όταν ο Κρόνος του έκοψε τα γεννητικά όργανα. Οι Ναϊάδες ζούσαν στις πηγές και στα νερά. Λατρεύονταν ως στοιχεία των πηγών και των ποταμών και των νερών γενικότερα. Σ' αυτές απέδιδαν και την θεραπευτική δύναμη των ιαματικών πηγών. Οι Οριάδες ήταν οι νύμφες των βουνών. Και οι Αλσιίδες ήταν οι νύμφες του Άλσους, του Ιερού Δάσους. Αμαδριάδες ήταν οι νύμφες των δένδρων, οι οποίες γεννιόταν μαζί με τον δένδρο που προστάτευαν και μοιράζονταν τη μοίρα του. Οι Αμαδριάδες το όνομά τους το πήραν από τις ιερές βελανιδιές, τρεις. Οι νύμφες ήταν χαρούμενες όταν το νερό του ουρανού πότιζε τις βελανιδιές και πενθούσαν όταν οι βελανιδιές έχαναν το φύλλωμά τους. Και όταν το δέντρο ξερενόταν και πέθαινε, ξεψυχούσαν και οι νύμφες μαζί του. Οι νύμφες συχνά ακολουθούσαν τη θεά Άρτεμη. Η παράδοση θέλει τις νύμφες, τροφούς πολλών θεών και ηρώων. Αναλάμβαναν την ανατροφή τους από τη βρεφική τους ηλικία. Τους θύλαζαν μέχρι τη στιγμή που οι θεοί τους έπαιρναν μαζί τους στον Όλυμπο. Οι νύμφες ανέλαβαν την ανατροφή του μικρού Δία στην είδη της Κρήτης. Και αργότερα ανέθρεψαν τον Νησαίο Διόνυσο. Οι νύμφες αποτελούσαν μέλη του Διονυσιακού Θειάσου μαζί με τους Σατήρους και τους Ηλινούς. Οι συνηθισμένοι εραστές των νυμφών
ήταν τα αρσενικά πνεύματα της φύσης, ο Πάνας, η Σάτυρη και ο Πρίαπος. Οι νύμφες ενώνονταν ερωτικά με μεγάλους θεούς, όπως ο Δίας, ο Απόλλωνας, ο Ερμής, ο Διόνυσος. Κάποιες άλλες φορές, οι ίδιοι οι θεοί ζητούσαν απεγνωσμένα την αγάπη μιας νύμφης. Άλλες φορές, οι νύμφες ερωτεύτηκαν και έκλεψαν ωραίους νεαρούς για να τους κάνουν ερωτικούς τους συντρόφους, όπως ήταν ο Ύλας. Ο Ύλας ήταν ένας πανέμορφος νεαρός, φίλος του Ηρακλή. Κάποτε ο Ύλας πήγε σε μια πηγή για να πιει νερό. Όταν έσκυψε, δεν αντελήφθηκε τις νύμφες που βρισκόταν μέσα στα νερά της πηγής. Την νύμφη Εφυδάτια και άλλες νύμφες. Αυτές όταν είδαν την εκθαμβωτική ομορφιά του Ύλα, τον ερωτεύτηκαν και τον πήραν μαζί τους. Από τότε ο Ύλας εξαφανίστηκε. Οι νύμφες έσμιγαν συχνά με βοσκούς στις όχθες των ποταμών ή στα οροπέδια. Ήταν η προσωποποίηση της ζωτικότητας και της γονιμότητας που οφείλονται στο νερό, το πιο απαραίτητο συστατικό της ζωής. Οι νύμφες των δέντρων και του δάσους είναι η ανάσα ολόκληρη του πλανήτη. Θεωρούνταν πάντοτε πνεύματα της οργιαστικής βλάστησης και η δύναμη της φύσης. Οι νύμφες έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στην ελληνική μυθολογία. Είναι γνωστές και οικίες στη λαϊκή φαντασία. Παίρνουν μέρος σαν μάγισσες και νεράιδες σε πολλές λαϊκές διηγήσεις και συχνά γίνονται σύζυγοι θνητών ηρώων μιας πόλης ή μιας χώρας. Οι νύμφες αντιπροσωπεύουν την νιώτη. Τα κορίτσια όταν σμίγουν με τους αγαπημένους τους και τους παντρεύονται, δανείζονται το όνομα των αγαπημένων τους νυμφών. Τι μεγάλο φωνικό έκανε ο Απόλλωνας στους δελφούς. Σκότωσε και απάλλαξε τον τόπο από τον Πίθωνα, ένα μεγάλο φίδι. Όμως έπρεπε να καθαριστεί από το μεγάλο του έγκλημα. Γι' αυτό και ήρθε στην κοιλάδα των Τεμπών για να τον καθάρει ο βασιλιάς. Ο Απόλλωνας 9 χρόνια δούλεψε, έγινε δούλος του βασιλιά και μια μέρα στο δάσος, ανάμεσα στον Όλυμπο και στην Όσα τον Κύσαβο, βρήκε την ωραία Δάφνη, ακόλουθο της Άρτεμις, της αδερφής του. Την ακολούθησε και θέλησε να την κάνει δικιά του. Αλλά η Δάφνη θέλησε να κρατήσει αιώνια την παρθενιά της. Παρακάλεσε τον Δία και αυτός τη στιγμή που ο Απόλλωνας την αγκάλιασε ζεστά και σφιχτά με τα χέρια του, μετέτρεψε τη Δάφνη σε δέντρο. Η Δάφνη, το ιερό δέντρο του Απόλλωνος, είναι γνωστό από τα Πίθια. Κάθε 4 χρόνια, όταν στους δελφούς εορτάζονται οι νίκες του Απόλλωνα στον Πίθιο και τους Πίθιους, τους θεούς που αντικατέστησε ο Απόλλωνας, τότε οι ιερείς έρχονται στα τέμπη και μέσα σε βρεμένα πανιά παίρνουν και φέρνουν στους δελφούς τα κλαδιά της Δάφνης για να στέψουν με αυτά τους Πιθιονίκες.